Λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος από το Νέο Φάληρο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικόλα, λέει, γιατί λέει, λέτε τα φαντ των δανείων ξένα, είναι αυτά που αγόρασαν τα αποθεματικά των ταμείων στη δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή. Άρα αυτό, εκεί δεν μπορεί να το απαγορεύσει αυτό. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει αυτό. Πώς θα απαγορεύσει και δεν γίνεται δευτερογενή. Ακούστε ένα πολύ προσγειωμένο έτσι στη γη. Η δευτερογενή σε αγορά δεν ελέγχει τα κράτη. Η δευτερογενή σε αγορά είναι διεθνές. Ακούστε ένα πολύ έτσι προσγειωμένο μήνυμα από τον κύριο Ανέστη, το φίλο μας από την Αρτέμιδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ανέστη. Εγώ λέει βγήκα στη σύνταξη, πείτε στον κύριο Γεωργιάδη το 2010 και πήρα 790 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία μου την πήγε 680 ευρώ. Ο Τσίπρας μου έκοψε μόνο 20 ευρώ. Πρώτα απ' όλα, ο Τσίπρας δεν έχει κόψει ακόμα. Αυτό που έχει κόψει. Πώς δεν έχει αυτό κόψει. Που το έχει κόψει ο Τσίπρας είναι η αύξηση τη σύνταξη. Συγγνώμη, η αύξηση τη υγεία. Η κρατήση πέρα από την. Στο ταμείο κοιτάει, το πορτοφόλι του κοιτάει. Αυτό που θα του κόψει ο Τσίπρας. Αυτό που θα του κόψει ο Τσίπρας, κύριε Ανέστη, που θα σου κόψει, είναι το που θα έρθει τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν έχει δει ακόμα τι θα σου κόψει. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία δεν σου έκοψε, γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν διαβάσει τον νόμο του 7 Νοεμβρίου του 2012, δεν έχει μειώσει κατά τα 1.000 ευρώ. Μπορεί να έχει χάσει λίγο από την επικουρική σου σύνταξη λόγω του ρήτρου μηδενικού ελλείμματος. Ναι. Διαβάζω τώρα. Θα διαβάσετε ό,τι θέλετε. Η ανακοίνωση. Πόση ώρα λίγο, να μου πείτε, πόση λίγο, ώρα έχουμε για να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω σε καθαρό χρόνο. Το πλακτορείο Bloomberg έβγαλε την ανακοίνωση τη Wall Street για την Εθνική Τράπεζα. Αναφέρει ότι η εταιρεία, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, δεν είναι επιλέξιμη για διαπραγμάτευση λόγω αφύσικα χαμηλών τιμών των μετοχών της τράπεζας. Λόγω αφύσικα χαμηλών τιμών των μετοχών της τράπεζας. Ναι. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι έγινε. Μας η Eurobank κύριε, από 31 λεπτά δόθηκε ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό η μετοχή από 31. Ναι. 30 ποιος φορές ευθύνεται κάτω. Δηλαδή για τις τιμές των μετοχών των τραπεζών, ποιος ευθύνεται, πείτε μας. Η κυβέρνηση Τσίπρα. Ποιος ευθύνεται. Γιατί έκανε πληστηριασμό, σας λέω. Πας να κάνεις πληστηριασμό. Όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει προσφορά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν καταλαβαίνεις τα. Δεν έχετε εικόνα τι γίνεται με τις τιμές στην Ελλάδα. Από τα ακίνητα. Δεν συνεννοούμαστε. Γιατί δεν συνεννοούμαστε. Γιατί κάναμε, κύριε Λιάτσα μου, πέρσι ανακεφαλαιοποίηση. Επειδή θέλετε να λοκάρετε στο θέμα γιατί αυτό τώρα. Γιατί κάναμε πέρσι ανακεφαλαιοποίηση και πήραμε τα δεκαπλάσια λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα. Τα τριανταπλάσια, όχι τα δεκαπλάσια. Λοιπόν, άρα για να παίρναμε πέρσι τα τριανταπλάσια. Για να τι εννοείται φέτος, πήραμε τα λεφτά. Η ανακεφαλαιοποίηση περσινή. Όταν βάλαμε δύο λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι τράπεζες, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Μπήκανε λεφτά από τα λεφτά. Καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνω πολύ καλά. Είδατε κανένα φράγκο στην αγορά. Είδατε κανένα φράγκο στην αγορά από πέρσι. Είδατε κανένα φράγκο. Αφού η ανακεφαλαιοποίηση ολοκληρώθηκε. Τι είστε, εκπρόσωπο των τραπεζών, είστε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Είδατε κανένα ευρώ στην αγορά, κύριε Γεωργιάδη. Αφού η ανακεφαλαιοποίηση. Μην μου μιλάτε τώρα για τι τράπεζες. Ολοκληρώθηκε και τα stress test το μήνα Νοέμβριο. Ναι, ναι. Και το μήνα Δεκέμβριο, αγαπημένος σας ο Τσίπρας, έριξε την κυβέρνηση. Αφήστε τώρα, αγαπημένος μου, κύριε. Πώς να προλάβουμε δεν να πιάνουμε λεφτά στον κόσμο. Σοβαρά πράγματα αυτά. Βεβαίως είναι σοβαρά, ο αγαπημένος σας, ξαναλέω. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν είδατε λεφτά από τις τράπεζες επιχειρήσεις, γιατί κανονικά θα έπρεπε μετά τα stress test να υπάρχει ηρεμία στη χώρα για να μπορεί να δουλέψει το τραπεζικό σύστημα. Ναι. Αυτό δεν υπήρξε, γιατί μόλις τελειώσαν τα stress test, ο Τσίπρας έριξε την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοείται. Ο Τσίπρας χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Σε ποιον. Στην οικονομία. Γενικά, ο Τσίπρας χρωστάει μόνο. Μάλιστα. Καλά. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει δηλαδή. Η Νέα Δημοκρατία έκανε και αυτή λάθη στα 40 έκανε χρόνια λάθη. Που πέρασε, που κυβέρνησε τα λιγότερα. Τι δημόσιο χρέος. Τα 8,5 χρόνια. Τι δημόσιο χρέος άφησε στη χώρα. Ποιο. 300 δισεκατομμύρια. Τίποτα. Δεν ήταν τη Νέα Δημοκρατία το χρέος. Περίπτερο. Κάντε λάθος, πάλι δεν τα ξέρετε καλά, κύριε Λιάτσα. Εντάξει, κύριε, εγώ δεν τα ξέρω. Η δεξιά του Κωνσταντίνου Καραμάλη. Εσείς τα ξέρετε καλά, εντάξει. Η δεξιά του Κωνσταντίνου Καραμάλη και του Ράλεφ που με προκαλείτε έδωσε στον Ανδρέα Παπανδρέου το 81 σχέση χρέους ΑΕΠ 25%. Ναι, ναι. Και ο Ανδρέας έδωσε στον Κώστα Μητσοτάκη το 89-90 σχέση χρέους ΑΕΠ 100%. Μάλιστα. Από τότε προσπαθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις να αντιθασέσουν το χρέος. Που είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θυμάστε το 94. Ή εμείς θα φάμε το χρέος θα φάει εμάς. Μάλιστα. Αυτό το χρέος λοιπόν που ήταν 100% του ΑΕΠ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου και το κρατάγαμε μεταξύ 100-110% του ΑΕΠ, ξέφυγε μετά τη χρεοκοπία του 10 επί Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο 170% του ΑΕΠ. Και τώρα με τον Αλέξη πάει στο 190% του ΑΕΠ και βλέπουμε. Κύριε Γεωργιάδη. Άρα μην τα χρεώνετε στη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε τώρα. Ηρεμήστε. Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Λιάτσε, έχει κυβερνήσει τα 40 χρόνια, τα λιγότερα χρόνια από όλους. Κύριε Γεωργιάδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να ο αγαπημένος σας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε αγαπημένος μου ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν είναι η πρώτη φορά αριστερά. Αφήστε. Είναι η δεύτερη φορά από το 1981. Αφήστε να μιλήσω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει στις τράπεζες 200 εκατομμύρια
Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 6 εκατομμύρια. Όχι, έχετε ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 8 εκατομμύρια. Έχετε να απαντήσετε. Βεβαίως. Έχετε να απαντήσετε. Χρωστάει 8 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, χρωστάει στις τράπεζες 200 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 8 εκατομμύρια και όχι 6. Σωστά. Παρακαλώ, απαντήστε. Να απαντήσω λοιπόν. Απαντήστε, ναι. Βάσει των χρημάτων της ετήσιας εκλογικής επιχορήγησης που έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 10 που γίναν τα χρέη, χρωστάει αναλογικά λιγότερα από ό,τι χρώσταγε ο ΣΥΡΙΖΑ που τότε έπαιρνε 300.000 και 400 το χρόνο και είχε φτάσει 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Απλώς αυτό που άλλαξε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 3 και του 4% φτάνοντας στο 30-35%, παρόλη τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα, παίρνει περισσότερα λεφτά γιατί το ψηφίζουν περισσότεροι άνθρωποι, ενώ η Νέα Δημοκρατία από το 40% και 45% που είχε έπεσε το 28%, οπότε με τη μείωση της κρατικής επιδότησης πήγαν ακόμα πιο λίγο τα λεφτά που παίρνει. Κάθε εξήγηση δεκτή. Καταλάβατε. Κάθε εξήγηση δεκτή. Όλα εξηγούνται με τους αριθμούς. Λογικά, 200 λοιπόν, μοίρια η Νέα αναλογικά, λοιπόν, ισόφρον πολιτική, ισόφρονα πολιτική του κυρίου Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας έχει αφήσει χρέος 200 εκατομμύρια στις ελληνικές τράπεζες, φίλες και φίλοι. Τα 200 εκατομμύρια δεν είναι από τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ναι. Τα 200 εκατομμύρια είναι το διαχρονικό χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Όσο χρέος θέλετε. Από το 1974. Ας πάμε και στην εποχή του Κολοκοτρώνη. Έχει κάποιο πρόβλημα με τον Σαμαρά, αλλά τι να κάνουμε. Ό,τι θέλει, κανένα πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά εγώ δεν έχω. Ξαναλέω λοιπόν. Κανένα πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή αν αύριο εκλεγεί ο Μεϊμαράκη, σαν τα 200 εκατομμύρια του Μεϊμαράκη. Φυσικά θα είναι. Εντάξει. Πώς θα τα ξεχρεώσετε. Τα δάνεια πώς θα τα ξεχρεώσετε και πώς. Καθόλου δεν κορυδευόμαστε. Θα δάνεια πώς θα ξεχρεώσετε τα 200 εκατομμύρια στις τράπεζες. Πείτε μου. Θα βρούμε ένα hedge fund να δούμε πώς έβγαλε τα λεφτά αυτά από τις τράπεζες και να μην τους ψάξουμε και πολύ. Θα μας ξεχρεώσουν και ξεπερισσότερα. Με το σκάνδαλο που έχει γίνει που δεν το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Για να βοηθάς τον Τσίπρα. Και κάτσε και μου κάνεις και μαθήματα να πούμε. Σου λέω ότι χάθηκαν 34 δισεκατομμύρια και σου πει πάλι Νέα Δημοκρατία. Η άποψή σας ακούγεται. Δεν είναι άποψη, κύριε, αυτό. Εκτός αν θέλετε, αν πούμε ότι η γη αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, αγαπητέ κύριε υποψήφιε για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, εκτός αν θέλετε να σας ρωτάω ότι σας είναι αρεστό. Εγώ θέλω να είστε δίκαιος δημοσιογράφος και να μου πείτε. Σας καλώ εδώ επί μία ώρα 60 λεπτά. Να έχουν χαθεί 34 δισεκατομμύρια. Σας δίνει η φιλόξενη εκπομπή στο κόντρα 60 λεπτά. Να πείτε τις απόψεις σας. Αλλά θέλετε να σας ρωτάω ότι θέλετε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να σας ρωτάω ότι θα σας κάνω και ενοχλητικές ερωτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μου λέτε έτσι. Δεν με νοιάζει αν χάθηκαν 34 δισεκατομμύρια του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν μπορώ να μου το λέτε σας αυτό. Σας είπα εγώ. Δεν μπορώ να μου το λέτε αυτό. Σας είπα φαίνεστε εγώ, δεν με νοιάζει. Σαν να είστε πράκτορα του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση. Έτσι φαίνεστε. Κύριε... Έτσι φαίνεστε. Συνέρτα. Αν λέτε δεν σας νοιάζει ότι χάθηκαν τον Έλληνα φορολογούμενου 34 δισεκατομμύρια. Είπα εγώ, δεν με νοιάζει. Δεν βλέπω να σας πειράζει και πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μας έχετε συνηθίσει σε τέτοια γκεμπελική. Δεν βλέπω να σας πειράζει και πολύ, κύριε Γεωργιάδη, τι να κάνω τώρα. Σε τέτοια γκεμπελική τακτική. Μα σε τέτοια γκεμπελική τακτική δεν μας έχετε συνηθίσει. Μην βάζετε στο στόμα πράγματα που δεν λέω. Α, σας πειράζει τελικό. Έλεος. Σας πειράζει. Έλεος. Μην βάζετε πράγματα που δεν λέω. Το τι θα λέω είναι δικαίωμά μου, όπως και δικαίωμά σας να λέτε ό,τι θέλετε. Τελικά σας πειράζει. Εγώ δεν σας λέω τι θα λέτε. Αφήστε να κάνω εγώ τη συνέντευξη όπως θέλω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να σας πειράζει, όχι. Όταν γίνετε εσείς οικοδεσπότη σε εκπομπή πειράζει, και έρθω να μου πάρετε συνέντευξη. Και έρθω να μου πάρετε συνέντευξη. Εγώ θα σας επιτρέψω να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Καταλάβαμε, εντάξει. Βεβαίως καταλάβαμε. Εντάξει. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εντάξει. Ο καθένας βγάζει... Λοιπόν, πέρα από αυτά, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει, εγώ θέλω να αναγνωρίσω ότι. Εκτιμώ σε εσάς το γεγονός. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Τελείωσε ο χρόνος. Εκτιμώ σε εσάς ότι είστε αυτοδημιούργητος, ότι εργάζεστε ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, για να μπορούμε να τα βγάζουμε, να έχουμε κάποια έσοδα για το σπιτικό μας. Και θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά, χωρίς κανένα, πώς να το πω, περιτύλιγμα και χωρίς κανένα ψεύδος, να σας ευχηθώ. Καλή επιτυχία στην εκλογική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά θα μου θέσω μόνο μία παρατήρηση. Όχι σε εσάς και σε όποιον με βλέπει. Ό,τι θέλετε. Τέτοια. Και να μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα εντάξει, τα οποία εντάξει, δεν έχω πει. Εντάξει. Ξέρετε, εντάξει. Είναι λοιπόν, ο κόσμος παρακολουθεί. Σας, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες και ευχαριστώ. Ας παρακαλώ πάρα πολύ να πάτε και να με ψηφίσετε κιόλας. Γιατί μόνο με τις ευχές δεν βγήκε κανένας πρόεδρος. Εγώ να πάω να μπαίνει και ψήφο στο κουτί. Γιατί όχι, εγώ γιατί να σας ψηφίσω εσάς. Δεν ψηφίζω στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μην ψηφίσετε και γιατί στην Νέα Δημοκρατία σας. Θα το σκεφτώ. Χρόνια Νέα Δημοκρατία σας. Τώρα που εγώ είμαι χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν, δεν ήσασταν χρόνια στην Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, κύριε. Δεν ήσασταν. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ήμουν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήμουν ποτέ οργανωμένο σε κανένα κόμμα. Και εφόσον με προκαλείτε. Όχι, μπορεί να αν σα θίγει, θα το πάρω πίσω. Καθόλου δεν με θίγει. Εφόσον όμω με προκαλείτε, θα σα πω ότι από τα φοιτητικά μου χρόνια ψήφιζα αριστερά κόμματα στα φοιτητικά μου χρόνια. Μετά?
μετά δεν ψήφιζα αριστερά κόμματα. Το τι ψηφίζει ο κάθε πολίτης είναι δικαίωμά του καθενός. Εντάξει. Λοιπόν, μη με λέτε όμως ότι είμαι στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν υπήρξα ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν υπήρξα ποτέ. Κύριε Λιάτσα, ακούστε. Εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ποτέ δεν υπήρξα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια ψήφιζα πάντα δεξιά. Δεν έχω αλλάξει ποτέ. Είμαι ναι, δεξιά. Ψηφίζατε και ακροδεξιά μερικές φορές. Ψηφίζατε και δεξιά. Ψήφιζα πάντα δεξιά. Ήσασταν λίγο περιφερόμενος. Ήσασταν λίγο. Πώς λέμε ποδοσφαιρικά, σε πολιτικές μεταγραφές. Από το ένα κόμμα στο άλλο, δικαίωμά σας. Η παράταξη. Δικαίωμά σας. Η παράταξη. Βρίζατε το Σαμαρά, πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, προσκυνούσατε το Σαμαρά. Η παράταξη. Τώρα μας λέτε άλλα. Δικαίωμά σας. Κρίνεστε. Πρώτα απ' όλα δεν προσκυνώ κανέναν. Πώς δεν προσκυνώ. Ότι εκτιμώ τον Σαμαρά. Δικαίωμά σας. Καλά λόγια για τον Σαμαρά. Δικαίωμά σας. Γιατί το πιστεύω. Ναι. Όπως βλέπετε, τον βρίζατε. Λέω καλά λόγια για τον Σαμαρά. Τον βρίζατε. Και τώρα τον που βρίζατε. Δεν είναι πρόεδρος. Τον βρίζα. Μην με προκαλείτε. Τον έβριζα. Γιατί πράγματι, ξέρετε. Του ίσκησα δρεμία κριτική και τα έχουμε βρει μεταξύ. Θέλω να διατηρείτε σεβασμός. Για την εποχή του όχι στο πρώτο σεβασμό στο δημόσιο διάλογο. Κυρίως γιατί σέβομαι τους τηλεθεατές της εκπομπής. Όσα έλεγε τότε έπεσε μέσα στην κριτική. Ευχαριστώ θερμά. Ξαναλέω όμως. Καλή επιτυχία. Η παράταξη. Είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Και είμαι πάντα στην παράταξη. Είμαι πάντα δεξιός. Σύμφωνοι. Τα τελευταία χρόνια. Από όταν πηγαίνετε με δεξιό. Μα ήσασταν αλλού. Εγώ δεν πήγα. Πάντα δεξιός ήμουνα. Δεν έχω αλλάξει ποτέ αυτή την ταυτότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς πήγατε από την αριστερά, όπου πήγατε, δεν μας αποκαλύψατε, στην όχι αριστερά. Και τώρα ξαναπήγατε προφανώς στην πρώτη φορά αριστερά. Για άμα θα ξαναγυρίσετε τη δεύτερη φορά αριστερά, στην πρώτη φορά Πασόκ, στην δεύτερη φορά Πασόκ. Αυτό δικό σας θέμα. Ξέρετε κάτι. Εγώ είμαι πάντα δεξιά. Εγώ δεν έχω αλλάξει. Εγώ πάντα δεξιά. Εγώ δεν ζητώ την ψήφο του λαού. Και καλό τον εγώ κόσμο. Εγώ δεν ζητώ την ψήφο του λαού. Καλό τον εγώ είμαι ελεύθερος πολίτης. Ζω κόσμο. Σε δημοκρατία και έχω δικαίωμα να ψηφίζω ό,τι θέλω όποτε θέλω. Να ψηφίσει εσείς, δεξιά. Εσείς παλατζάρετε πολιτικά. Εσείς ζητάτε την ψήφο του λαού. Ξέρετε γιατί λέω να ψηφίσω εγώ δεξιά. Γιατί ήρθε η ώρα. Ακούστε και γιατί σα αρέσει αυτό. Ήρθε η ώρα να μας πάνε και λίγο τα πράγματα δεξιά σαν τη χώρα. Γιατί από το αριστερά μας πήγανε, καταλάβαμε τι είναι στην Περικούκο. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ο διάλογος ήταν έντονος. Δικά σας τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να στηρίξετε την κυριακάτικη κόντρα νιούς την Κυριακή. Ερχόμαστε με ένα πολύ μεγάλο θέμα για τη βασιλική οικογένεια και τα σχέδιά της στην Ελλάδα. Να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.